ήρθε η ώρα για μια ιστορία. Hello! Λοιπόν, σήμερα ήρθα να σας πω μια ιστορία κι εγώ. Μετά από πάρα πολύ καιρό, λοιπόν, θα αποφάσισα να ξαναεμφανιστώ μπροστά στην κάμερα. Μπροστά σε αυτή την κάμερα. Να σας πω τι κάνω, τι λέει, τι φάση. Μου αρέσει να ταξιδεύω. Όσοι με έχετε φίλο στο Facebook θα το έχετε καταλάβει. Αρχικά, τον Ιούλιο, αυτόν τον Ιούλιο που μας πέρασε, πού πήγα? Πήγα στη Ζάκυνθο και στην Αίγινα. Στη Ζάκυνθο πήγαμε μία παρέα, γύρω στα 9 άτομα, στο ξενοδοχείο ενός φίλου στο Villa San Andreas. Ήτανε καταπληκτικά, καταπληκτικά, καταπληκτικά. Πού θέλω να καταλήξω όμως, ότι πήγαμε στο Λαγανά, που ο Λαγανάς, ξέρεις, τώρα είναι στη Ζάκυνθο, Λαγανάς, τουρίστες, καλοκαίρι, Ιούλιος, πολλής κόσμος, κακός συνδυασμός. Το αστείο λοιπόν είναι ότι φτάνουμε πρώτη μέρα, ήμουν πολύ κουρασμένος για να βγω και κοιμήθηκα στο ξενοδοχείο εγώ και άλλοι βγήκανε. Δεύτερη μέρα λοιπόν που μπήκα κι εγώ εν δράση, ξέρεις τη δράση και μπορούσα να βγω έξω και να πω yes, θα παρτάρουμε, θα πάμε σε κλαμπ, θα είναι τέλεια. Το θέμα είναι ότι πήγα, ήταν πολύ ωραία. Απλά, το αστείο ήταν ότι όταν έβγαινες από το κλαμπ, γύρω στις 5-6 το πρωί, βγαίνουμε λοιπόν έξω από το κλαμπ το τελευταίο εκείνη τη μέρα, δεν θυμάμαι τι μέρα ήταν, τέλος πάντων, τη δεύτερη μέρα που ήμασταν στη Ζάκυνθο. Η φάση είναι ότι βλέπεις όλους τους τουρίστες γενικότερα να είναι κάτω, σωριασμένοι στο πάτωμα, να έχουν πεθάνει μεταφορικά και είναι τόσο αστεία η εικόνα και τραγική ταυτόχρονα. Είναι περίεργο, πρέπει να πας για να το δεις. Μετά πήγα στην Αίγινα, δύο εβδομάδες αργότερα, από τη Ζάκυνθο. Πολύ ωραία Αίγινα, πήγα με ένα φίλο μου και την κοπέλα του. Πολύ ωραία Αίγινα, πολύ ωραία, καλά ήτανε. Και μας φιλοξένησε μια φίλη. Εντάξει, καλά ήτανε. Πολύ ήρεμα, ξέρεις, cool, γενικά ήτανε πολύ ήρεμα. Τον Αύγουστο ήταν το μεγάλο ταξίδι. Είχαμε κανονίσει με τους γονείς μου να πάμε ένα road trip ή Zenegis Family Euro Trip. Είχαμε κλείσει εισιτήρια, ξενοδοχεία, μπλα 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 από την αρχή. Για να κάνουμε αυτό το road trip χρειαζόμασταν ένα αυτοκίνητο, προφανώς. Οπότε εμείς θα πετάγαμε από την Αθήνα στο Μπέργαμο της Ιταλίας για να παίρναμε το αυτοκίνητο εκεί και να φεύγαμε να ξεκινάμε το ταξίδι. Είχαμε κανονίσει το αυτοκίνητο, cool, όλα όμορφα. Τι έγινε όμως? Το θέμα είναι ότι εμείς κλείσαμε το αυτοκίνητο αυτό από τη rental cars και υποτίθεται, ας πούμε, εμείς πετάγαμε 9 και φτάναμε 12 στην Ιταλία. Οπότε 12 έπρεπε να είναι αυτοκίνητο εκεί. Η πτήση καθυστέρησε μία ώρα. Λόγω κακοκαιρίας και δεν ήταν ότι περιμέναμε στο αεροδρόμιο στην Αθήνα. Ήταν ότι κάναμε κύκλους στον αέρα γιατί δεν μπορούσε να προσγειωθεί λόγω κακοκαιρίας. Πολύ άσχημο αυτό, αλλά εγώ κοιμόμουν, οπότε δεν με νοιάζει. Φτάνουμε μία στο αεροδρόμιο, μαζεύουμε πράγματα, πάμε έξω να πάρουμε το αυτοκίνητο και δεν υπήρχε. Πουθενά. Παίρνουμε τηλέφωνο την εταιρεία και μας λένε ότι καθυστερήσατε, δεν μπορούσαμε να περιμένουμε τόσο και δεν θα έχετε το αυτοκίνητο. Τώρα εσύ εκεί τι κάνεις, ας πούμε? Δεν θα έπρεπε να ξέρουν ότι κάτι με τις πτήσεις, άμα καθυστερήσει, δίνουν μια διορία. Μπα. Όχι, δεν τους νοιάζει. Το θέμα είναι τώρα. Έπρεπε να βρούμε άλλο αυτοκίνητο. Λίγο δύσκολο γιατί πήγαμε με άλλη μια οικογένεια μαζί. Οπότε πρέπει να είναι ένα 9 θέσιο αυτοκίνητο. 9 άτομα ήμασταν. Συν τη δικιά μου οικογένεια και συν τη άλλη, ας πούμε. Ήταν δύσκολο να βρει ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Οπότε πάμε στο αεροδρόμιο. Έχει εταιρείες που νοικιάζει αυτοκίνητο. Και ψάχναμε. Βρήκαμε μία και μας λέει ότι έχουν αυτοκίνητο, απλά θα είναι έτοιμο σε 6 ώρες. Επειδή το είχαν πάει για σέρβις κιόλας, κάτι τέτοιο. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς και περιμέναμε 6 ώρες μέσα στο αεροδρόμιο. Οπότε ήμασταν από τη μία έως τις 7 το απόγευμα στο αεροδρόμιο του Μπέργαμο. Τώρα θα μου πεις, εντάξει, δεν πειράζει. Τι μπορείς να κάνεις 6 ώρες μέσα σε ένα αεροδρόμιο? Το μόνο που έχει να κάνεις είναι να φας, να πιεις κανένα καφέ και να αγοράσεις καμιά βλακεία. Μόνο που δεν χρειάζεται να αγοράσεις βλακεία γιατί θα αγοράσεις μέσα στο ταξίδι και δεν χρειάζεται να χαλάς λεφτά εκεί. Απλά έπρεπε να περιμένουμε τόσες ώρες. Πολύ βαρετό, πολύ κακό, βάναυσο, συγγνώμη αυτό είναι το γονατό μου, δεν με βολεύει, τέλος πάντων. Περιμέναμε. Έχει το αυτοκίνητο, παίρνουμε το αυτοκίνητο, φεύγουμε και ξεκινάμε. Ωραία, όπως βγαίνουμε, μας είχαν πει όταν φτάσαμε στο αεροδρόμιο, μας είπαν ότι είχε γίνει ένα ατύχημα, ένα εμπορικό αεροπλάνο. Βασικά, εμπορικό, όχι, δεν κουβάλαγε επιβάτες, κουβάλαγε πράγματα. Άρα, εμπορικό, μάλλον θα ήταν. Δεν ξέρω, κάτι τέτοιο. Λόγω κακοκαιρίας, όπως σταμάταγε στο αεροδρόμιο, προσπαθούσε να ξέρει να προσγειωθεί, οπότε είχε πατήσει τα φρένα για να σταματήσει. Δεν πρόλαβε να σταματήσει στο αεροδρόμιο και σταμάτησε μέχρι στην Εθνική. Μέσα στην Εθνική, εκεί στο Πέργαμο. Έβλεπε ένα αεροπλάνο
μέσα στην Εθνική. Πάνω στην Εθνική. Οπότε είχαν κλειστικοί δρόμοι. Κάναμε περισσότερη ώρα για να φτάσουμε. Οπότε ξεκινάμε το ταξίδι μας όμορφα-όμορφα μέχρι την Νίκαια της Γαλλίας. Τα μέρη που πήγαμε ήταν λοιπόν Νίκαια στη Γαλλία, Μόντε Κάρλο στο Μονακό, Κάνες Γαλλία, Μασσαλία Γαλλία, Περούζ στη Γαλλία, ένα χωριό, θα τα δούμε μετά, Βαρκελόνη Ισπανία, Λιόν Γαλλία, Λερμιτάζ στη Γαλλία, Γενέβη στην Ελβετία, μετά πήγαμε στο Τελεφερίκ Ντι Σαλεύ στην Ελβετία προς Γαλλία, θα το δούμε μετά, Καρούζ, ένα χωριό στην Ελβετία, Μιλάνο, μετά πήγαμε στο Μπέργαμο, μια εκδρομή όπως γυρνάμε στο αεροδρόμιο, πήγαμε στο αεροδρόμιο και φύγαμε Αθήνα. Αυτά είναι τα μέρη. Οπότε φεύγουμε από το αεροδρόμιο του Μπέργαμου για να πάμε στη Νίκαια της Γαλλίας. Εκεί είχαμε κλείσει ξενοδοχείο για 2-3 μέρες. Οπότε όπως ξεκινήσαμε να πάμε στη Νίκαια, όλα πήγαν τέλεια. Απλά ήταν πολύ κουραστικό το ταξίδι γιατί είχαμε αυτή την καθυστέρηση. Έπρεπε να περιμένουμε τόσες ώρες μέσα στο αεροδρόμιο. Καταλαβαίνετε, δεν γίνεται να ανταπεξέλθεις σε ένα 5-ωρο ταξίδι στο δρόμο μετά από τόση ταλαιπωρία. Από τις 7 που ξεκινήσαμε, θέλαμε γύρω στις 5-6 ώρες. Οπότε, μία ώρα το βράδυ φτάσαμε στη Νίκαια. Απλά ενδιάμεσα σταματήσαμε στην Εθνική σε ένα μαγαζί, σαν αυτά στις ταινίες, που σταματάς για να πεις καφέ βράδυ, 10 η ώρα το βράδυ. Ήτανε πολύ περίεργο. Είχε πολύ πλάκα. Ήταν τέλειο. Πάμε στο ξενοδοχείο. Όλα τέλεια, όμορφα. Στη Νίκαια, λοιπόν, πέρασα απίστευτα. Θα ανέβηκε βίντεο με όλα τα μέρη της Γαλλίας. Όχι τώρα, αργότερα. Κάναμε μπάνιο στη Γαλλική Ριβιέρα. Κάναμε πάρα πολλά πράγματα. Φάγαμε πολύ ωραία. Πολύ ωραία Νίκαια. Μετά από εκεί, ενδιάμεσα τις μέρες που μέναμε στη Νίκαια, πήγαμε μια εκδρομή στο Μόντε Κάρλο, στο Μονακό, να δούμε το καζίνο και την περιοχή. Ήτανε η πιο ωραία μικρή πόλη, χώρα που έχω δει ποτέ. Ήτανε τόσο γραφική και όμορφη ταυτόχρονα. Ήτανε άλλο πράγμα. Ήταν δηλαδή το ευχαριστιώσουνα. Απλά είχε πολύ κίνηση, ήταν πολύ, πολύ στριμωχτά, πολύ ακριβά όλα, αλλά δεν πειράζει. Τελείωσε η μπαταρία, έχουμε και από αυτά. Συνεχίζουμε. Αφού πήγαμε στο Μονακό, πήγαμε μετά στις Κάνες και μια εκδρομή. Είναι δίπλα, είναι μισή ώρα απόσταση από την Νίκαια με το αυτοκίνητο. Οι Κάνες λοιπόν, οι Κάνες, ήτανε τόσο ωραία, τόσο όμορφα. Στις Κάνες γίνεται και το φεστιβάλ Κανών, που είναι για το κινηματογράφο, και είδα και το κτίριο. Δεν μπόρεσα να μπω μέσα επειδή ήταν κλειστό. Ήθελα να μπω τόσο πολύ. Βασικά πήγαινα πιο πολύ για αυτό τις Κάνες. Απλά πήγα Αύγουστο και είχε τελειώσει και ήθελα να πάω πάρα πολύ. Τέλος πάντων, αφού πήγαμε στις Κάνες, οι γονείς μου και οι άλλοι πήγανε καμπάνιο στη θάλασσα. Ενώ εγώ πήγα και απόλαυσα έναν υπέροχο καφέ στα Starbucks με την αδερφή μου. Πήγαμε στις Κάνες, περάσαμε ωραία, κάναμε βόλτες. Τέλεια. Όλα όμορφα. Ξεκινάμε στο ξενοδοχείο και την επόμενη μέρα ταξιδεύαμε για τη Μασσαλία, στη Γαλλία. Ήταν από τις πιο όμορφες πόλεις που έχω δει. Πανέμορφα. Πανέμορφα. Ήταν απίστευτα ωραία. Δίπλα μας είχαμε και ένα εμπορικό κέντρο. Πήγαμε βόλτες στο κέντρο, φάγαμε. Την τελευταία μέρα πήγαμε να φάμε σε αυτό το εμπορικό που ήταν δίπλα μας και πήγαμε σε ένα μαγαζί με μπέργκερ. Εγώ δεν τρώω κρέας επειδή είμαι vegetarian. Δεν είμαι από αυτούς τους vegetarian, τους παστικούς. Απλά δεν τρελαίνομαι για το κρέας. That's all. That's all. Μετά τη Μασσαλία θα πηγαίναμε στη Βαρκελόνη, στην Ισπανία. Μεγάλο ταξίδι, 6-6,5 με 7 ώρες κάπου εκεί. Τραγικότατο, τραγικότατο, τραγικότατο. Ξεκινάμε από Μασσαλία για Βαρκελόνη. Πήγαμε πρώτα σε ένα χωριό, το Περούζ. Ένα πολύ όμορφο γραφικό και πολύ παλιό χωριό. Πάρα πολύ όμορφο. Είχε δάσος γύρω-γύρω, λιβάδια. Και σταματήσαμε εκεί να πάμε να. Βασικά θέλαμε να φάμε κιόλας. Είχε κάτι σαν φούρνους μικρούς. Και φάγαμε από εκεί. Ήταν υπέροχο το φαγητό. Όλα φρέσκα εκείνη τη στιγμή. Μας τα ψήνανε κιόλας. Πήγαμε σε ένα φούρνο που υπολόγιζε σαν κομμάτια πίτσας. Και πήγαμε εκεί. Αλλά δεν ήταν ακριβώς πίτσα, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Και πήγαμε να φάμε από εκεί. Και ρωτάω την κυρία που τις έφτιαχνε τι περιέχει. Τυρί, ήταν απλή. Σάλτσα, ντομάτας κλπ. Και τη ρωτάω τι έχει. Και είχε στη σάλτσα μέσα ατζούγια. Ναι, μεν ήταν πολύ καλή. Δεν το περίμενα ότι ήταν τόσο καλό. Τώρα δεν ξέρω εδώ πώς θα φτιάχνουνε. Αλλά ήταν πάρα πολύ γευστικό. Πρέπει να δοκιμάσετε άμα πάτε ποτέ σε αυτό το χωριό στη Γαλλία. Μετά ξεκινάμε, φεύγουμε, πάμε για το ταξίδι προς τη Βαρκελόνη. Την υπέροχη Βαρκελόνη που όλοι λένε. Λοιπόν, εκείνη τη μέρα που ταξιδεύαμε για Βαρκελόνη ήταν μια γιορτή, δεν θυμάμαι τι ακριβώς, οπότε είχαν τριήμερα όλοι, Σαββατοκύριακο κλπ. Είχαμε 6 ώρες δρόμο. 11 ώρες κάναμε. 11 ώρες. Γιατί είχε απίστευτα
πάρα πολύ κίνηση στο δρόμο. Πάρα πολύ κίνηση. Δεν κουνιότανε τίποτα. Ήτανε από τα πιο κουραστικά ταξίδια που έχω κάνει, τουλάχιστον η συγκεκριμένη μέρα, γιατί ήμασταν στο αυτοκίνητο 9 άτομα. Βέβαια δεν είχε πολύ φασαρία, εντάξει. Κοιμόμουν στη μισή διαδρομή. Αλλά ήταν 11 ώρες. Φτάσαμε στη Βαρκελόνη, φτάσαμε το βράδυ. Παιδί μου, εγώ ας πούμε όταν φτάνω σε μια πόλη, οτιδήποτε το βράδυ, τη μέρα, ξέρεις, κάτι πρέπει να σε εντυπωσιάσει, κάτι πρέπει να σου φανεί ωραίο. Δεν μου άρεσε τόσο εκείνη τη μέρα. Λέω εντάξει, του δώσω μια ευκαιρία να δω πρωί, το πρωί πώς θα είναι. Φτάνουμε στο ξενοδοχείο λοιπόν. Πολύ ωραίο το ξενοδοχείο, ωραία δωμάτια. Έχει και γυμναστήριο. Η πισίνα ήταν σαν τουαλέτα. Ήταν πολύ μικρή. Ήταν για παιδιά. Ξεκινήσαμε να κάνουμε ένα tour στην Βαρκελόνη. Η Βαρκελόνη λοιπόν δεν με εντυπωσίασε τόσο. Αυτό το wow, τέλεια, πολύ όμορφα είναι, δεν μου φάνηκε εμένα κάτι τέτοιο. Αλλά είναι γνώμες προφανώς. Εντάξει, δεν πέρασα άσχημα. Κάναμε τις βόλτες μας, πήγα στο μουσείο του Πικάσο μόνος μου. Βασικά ο Πικάσο δεν ξέρω γιατί είναι τόσο. Λένε ότι είναι τόσο καλός ζωγράφος. Εγώ γέλαγα. Προσωπική γνώμη. Κάποια ήταν ωραία, κάποια ήταν. Τα ζωγράφισα κι εγώ ακόμα, φαντάζομαι. Και πάω στην παραλία. Καλά, ήταν τεράστια. Τεράστια και είχε πολύ ωραία πράγματα. Σαν αρχιτεκτονική, ας πούμε, είχε κάτι περίεργα κτίσματα. Και έφαγα και ένα πολύ ωραίο veggie burger με εκείνο. Πολύ όμορφο. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Με τη Βαρκελόνη, λοιπόν, θα πηγαίναμε Λιόν. Φτάνουμε στη Λιόν. Δεν έχω πάει Παρίσι, βέβαια. Αλλά η Λιόν είναι από τις πιο όμορφες. Πιο όμορφες πόλεις που έχω πάει ποτέ. Μπορούσα να μείνω άνετα εκεί. Γιατί έφυγα από εκεί. Τελείωσε πολύ γρήγορα το ταξίδι. Έχει πάει Νοέμβρης και ακόμα το συζητάω. Στη Λιόν μετά πήγαμε κάτι εκδρομές. Φάγαμε πολύ ωραίο φαγητό στη Λιόν. Σε κάτι μπιστρό. Πήγαμε και πήγαμε και ένα ποτό το βράδυ. Έπρεπε να πούμε και ένα ποτό το βράδυ. Έστω μια μπύρα. Μια μπύρα. Ούτε καν κρασί. Πήγαμε και σε ένα χωριό που λέγεται Λαγμιτάζ. Εκεί πέρα λοιπόν έχει πολλούς αμπελώνες. Παράγουν κρασί. Τοπικό. Γαλλικό κρασί. Πήγαμε για να δοκιμάσουμε κρασί, να κάνουμε μια βόλτα, επειδή είχε και ένα εργοστάσιο σοκολάτας, στο οποίο είχε σπουδάσει ο παλιάρος. Πάμε πρώτα στο εργοστάσιο σοκολάτας. Δοκίμασα τουλάχιστον 25 διαφορετικά είδη σοκολάτας και γεύσεις. Πολύ ωραία σοκολάτα. Είδα πώς φτιάχνεται, είδα την διαδικασία, πώς ξεκινάνε να φτιάχνουν και όλο αυτό. Ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Μετά από εκεί πήγαμε, εκεί που δοκιμάζεις κρασιά. Δοκίμασα 8 διαφορετικά κρασιά. Φαντάζομαι κάνεις κεφάλι μόνο και από τη δοκιμή, επειδή ήταν διαφορετικά. Αγοράσαμε δύο κρασιά, δεν ήταν ακριβά. 8 ευρώ το μπουκάλι είχε. Πολύ ωραίο κρασί τοπικό, τέλειο. Να πάτε στη Γαλλία, να πάτε και εκεί. Μετά από εκεί γυρίσαμε στο ξενοδοχείο στη Λιόν, κάναμε τις βόλτες μας. Πολύ ωραία η Λιόν, γαμώ. Μετά λοιπόν τη Λιόν και το όμορφο Λαγμιτάζ, πήγαμε στη Γενέβη στην Ελβετία. 3 ώρες διαδρομή από τη Λιόν στη Γενέβη στην Ελβετία. Ήταν να κάνουμε μπάνιο στη λίμνη της Γενέβης, αλλά δεν κάναμε επειδή έβρεχε και είχε κρύο. Πήραμε λοιπόν αυτά τα σαν ταξί που είναι που πας από τη μία ακτή στην άλλη. Απέναντι λοιπόν στην Γενέβη, στις Κβάρκες τέλος πάντων. Η Γενέβη ήταν πολύ ακριβή, αλλά ήταν πολύ όμορφη. Okay. Φαντάσου, στα McDonald's, πήγαμε στα McDonald's την πρώτη μέρα να φάμε. Λέμε πάμε να φάμε και ένα junk food, ξέρω εγώ. Ας πούμε το cheeseburger, δεν τρώω cheeseburger, αλλά το cheeseburger εδώ στην Ελλάδα είχε 1 ευρώ. Εκεί είχε 4. Δηλαδή, καταλάβετε τις διαφορές, τις τιμές. Βέβαια, εντάξει, okay. Who cares. Δηλαδή, οι διαφορές ήταν πολύ μεγάλες. Εκεί ζορίζωσουν λίγο να αγοράσεις κάτι. Δηλαδή, είναι λίγο. Κρατήσου, μην πάρεις πολύ ακριβά. Θέλαμε να δοκιμάσουμε το φοντού, αλλά δεν βρήκαμε ποτέ εστιατόριο που να το είχε για κάποιο λόγο. Κάναμε μια εκδρομή προς ένα τελεφερίκ, τελεφερίκ του Σαλεύ, το οποίο ήταν στην Ελβετία προφανώς και όπως ανέβαινε, δεν θυμάμαι πόσα μέτρα, ήταν 1500, ανέβαινε κάπως έτσι, πολύ απότομα. Το βουνό ήταν στη Γαλλία ας πούμε, ήταν σαν σύνορα, οπότε ανέβαινε στη τελεφερίκ, Γαλλία, Γενέβη, Γαλλία. Γενέβη. Είχε τέλεια θέα. Ήταν πολύ ωραία η Γενέβη. Εγώ την ερωτεύτηκα όπως και τη Λιόν. Εκτός το ότι πήγαμε στο τελεφερίκ, πήγαμε και σε μια πόλη που λέγεται Καρούζ. Ήταν μια μικρή πόλη. Βέβαια έχει και πανεπιστήμιο πιο πέρα από ό,τι έμαθα. Ψάχναμε ακόμα το φοντού. Δεν είχε πουθενά και εκεί, αλλά πήγα και αγόρασα τσάι. Αυτά τα χύμαξη που είναι, δεν είναι σε φακελάκια. Αυτό από την Γενέβη. Μετά την Ελβετία, μετά τη Γενέβη, θα πηγαίναμε στο Μιλάνο, ώστε από το Μιλάνο πάμε στον Πέργαμο για να φύγουμε Ελλάδα. Φτάνουμε λοιπόν στο Μιλάνο, 2 ώρες διαδρομή, περάσαμε και από τις Άλπεις. Υπήρχε πολύ έλεγχος γενικά στα σύνορα. Σωστό, το καταλαβαίνω. Φτάσαμε στο Μιλάνο,
Εγώ κοιμόμουν στη διαδρομή, περάσαμε και από ένα τούνελ 10 χιλιόμετρων, αλλά κοιμόμουν. Δεν το είδα, θα ήταν τρομακτικό. Ήταν 10 χιλιόμετρα τούνελ. Κάτω από ένα βουνό. Πήγαμε μία ημέρα στο Μιλάνο και την επόμενη φεύγαμε. Το Μιλάνο είχε τον Duomo, την πλατεία, την εκκλησία και τη Βιτόριο Εμμανουέλε που έχει τα ρούχα. Δεν προλαβαίνεις να δεις και πολλά. Πήγαμε και στο εμπορικό εκεί στο Μιλάνο. Καθίσαμε, πήγαμε ένα καφέ. Εγώ πια τσάι, επειδή ήμουν κρυωμένος, σχεδόν άρρωστος. Πολύ ακριβό, ένα τσάι 8 ευρώ. Ένα τσάι 8 ευρώ. Πάμε λοιπόν στο ξενοδοχείο, κοιμόμαστε. Ξυπνάμε την επόμενη μέρα για να γυρίσουμε. Τέλος πάντων, στον Πέργαμο πήγαμε να κάνουμε μια βόλτα. Είχε πολύ ωραία θέα κάτω, τα σπίτια. Ανεβήκαμε και στην παλιά πόλη επάνω. Φάγαμε κλασικά. Κάτσαμε γύρω στις 2 ώρες και μετά πάμε στον Πέργαμο στο αεροδρόμιο για να φύγουμε για Ελλάδα. Είδα τόσους πολιτισμούς, τόσες πόλεις, τόσες χώρες, τόσα τοπία. Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία. Άμα κάποια στιγμή καταφέρετε και μόνοι σας, αν όχι με την οικογένειά σας, πρέπει να κάνετε ένα τέτοιο ταξίδι, οπωσδήποτε. Ήτανε το πιο ωραίο ταξίδι που έχω κάνει, πραγματικά μαγευτικό. Το προτείνω ανεπιφύλακτα σε όλους. Και εγώ, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού στη Λιόν, όπως σας είπα, μίλαγα με ένα φίλο μου στο Messenger, τεξτάραμε. Και αυτός μένει στη Μύκονο. Έχει ξενοδοχείο στη Μύκονο. Και με κάλεσε να πάω και κανόνισα εγώ εισιτήρια εκείνη τη στιγμή. Οπότε εγώ γύρισα από το 15ήμερο αυτό το ταξίδι και μετά από μια εβδομάδα πήγα στη Μύκονο. Αλλά δεν πήγαμε πλοίο, πήγαμε αεροπλάνο με τη Ryanair επειδή είναι φθηνή. Έμεινα στα hotel Καστελάκια, απλά ένα από τα πολύ διάσημα νησιά της Ελλάδος και ήταν πολύ ωραίο. Τα άσπρα τα σπιτάκια με τα μπλε, αυτό το γραφικό το ωραίο το νησί το ελληνικό, πολύ όμορφο το ξενοδοχείο. Έκατσα 5 μέρες και πήγαμε φάγαμε σε μια ταβέρνα και εγώ επειδή ήθελα να πάω να βγάλω βίντεο και φωτογραφίες στη Μύκονο, την πόλη, τη χώρα, πήγα στην πόλη μόνος μου να περπατήσω, να βγάλω φωτογραφίες στους μήλους, μπλάβω τη μικρή Βενετία, όλα αυτά. Και με την ευκαιρία πήγα να κάτσω για να πιω ένα καφέ. Ήπια ένα καφέ, περπάτησα, έβγαλα φωτογραφίες, βίντεο. Ήταν πολύ ωραία και η Μύκονος. Γενικά ταξίδεψα πάρα πολύ φέτος. Ήταν από τα καλύτερα καλοκαίρια της ζωής μου. Πραγματικά, δηλαδή δεν το πίστευα. Μακάρι να μπορώ να το κάνω αυτό για όλη μου τη ζωή. Να πηγαίνω κάθε καλοκαίρι έστω και σε 2 διαφορετικά μέρη. Αν όχι, σε 2 σε 1. Να μπορώ να ξεφεύγω λίγο. Πραγματικά ήταν τέλεια. Και η Θεσσαλονίκη ήταν πάρα πολύ ωραία. Πέρασα υπέροχα. Αυτά ήταν τα ταξίδια μου φέτος. Αυτή ήταν η ιστορία. Αυτή ήταν η συζήτηση που ήθελα να κάνω μαζί σας. Θέλω να μου πείτε πού έχετε πάει, πού έχετε ταξιδέψει γενικά, να μου πείτε πώς περάσατε, να μου πείτε πού πήγατε, να συζητήσουμε ρε παιδιά. Αυτά για σήμερα. Συγγνώμη που σας κάτσα τόσο πολύ, αλλά ήθελα να τα πω κι εγώ σε εσάς. Ήθελα να πιάσω μια συζήτηση, να βγάλω και ένα βίντεο γιατί θα καθυστερήσουν τα άλλα. Ελπίζω να ξανακάνω τέτοιο βίντεο, να μιλήσω έτσι, γιατί πρώτη φορά θα κάνω τέτοια συζήτηση. Ήταν κάτι καινούριο για μένα. Ελπίζω να περάσετε καλά, να μην χάσετε πολύ ώρα από τη ζωή σας, να περάσαμε όμορφα μαζί. Η κάμερα γενικά σήμερα δεν το ψήνει να συνεργαστεί. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like, ένα subscribe ή ένα share να το δουν οι φίλοι σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια! Yeah.